Τι θα έκανες εσύ άμα είχες χάσει το παιδί σου μέσα από ένα τέτοιο έγκλημα, ένα δυστύχημα έγκλημα και σου έλεγαν οι Πέτοι ότι εντάξει μωρέ, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά. Θαυμάζω πάρα πολύ την ψυχραιμία αυτών των ανθρώπων που οι οικογένειες και των 57 έχουν δείξει απίθανη ψυχραιμία σε όλο αυτό το, όχι μόνο στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και στη διαχείριση του πράγματος μετά, απίστευτη ψυχραιμία για να μην ξεφύγουν τα πράγματα και πραγματικά τους θαυμάζω. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Γαριστιανού στο 984 στο ράδιο της Κρήτης. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα από τη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει, ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Δεν ξέρω ποιος άνθρωπος, ποιος δικαστικός, ποιος διοικητικός, ποιος οποιοδήποτε θα μπορούσε να απαντήσει σε μια μάνα που ψάχνει δικαιοσύνη. Καλά, ξανακούσαμε, είχαμε ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη. Πολύ. Ποιος ασχολείται, μωρέ, τώρα σωστό, με τα τέμπη. Σωστό, μετά έτρεχε να το μαζέψει και να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η υπόθεση πηγαίνει έτσι. Μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά προς το παρόν δεν μπορώ να το πω. Πάμε να δούμε τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν περισσότερο από όλους τι γίνεται, ή μάλλον είναι μεταξύ αυτών που ξέρουν σίγουρα τι γίνεται στους σιδηροδρόμους, αλλά για κάποιο λόγο δεν τους καλούν και στην εξεταστική. Στον κύριο Ιορδανίδη θα πάμε, τον κύριο Αλέξανδρο Ιορδανίδη, Γενικό Γραμματέα Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, μηχανοδηγός δηλαδή των τρένων, για να το εξηγήσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Να ξεκινήσουμε κάνοντάς μας ένα σχόλιο για την Εξεταστική Επιτροπή. Αυτά που έχετε δει μέχρι τώρα, ποια αίσθηση σας έχουν δημιουργήσει? Κοιτάξτε να δείτε, η πιο μεγάλη αίσθηση μου δημιουργήθηκε προσωπικά και γενικότερα σε όλους τους σιδηροδρομικούς με την έκφραση του payroll του κυρίου Γενιδούνια, που αναφέρθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος της Εξεταστικής. Ήταν μια αναφορά που έγινε από τον CEO της Hellenic Train, ότι ο κύριος Γενιδούνιας είναι στο payroll της εταιρείας. Φαντάζομαι όμως ότι η μετάφραση στα ελληνικά δεν είναι έτσι όπως το λέμε στη slang γλώσσα, δηλαδή ότι τα παίρνει ο κύριος Γενιδούνιας, αλλά ότι πληρώνεται ο κύριος Γενιδούνιας από την εταιρεία. Ακριβώς. Με την ακριβή έννοια της συγκεκριμένης λέξης, εγώ καταλαβαίνω ότι αναφέρεται στην μισοδοσία της εταιρείας. Όντως, ο κύριος Γενιδούνια συνεχίζει να είναι εργαζόμενος της Hellenic Train από διοικητικό πόστο και όχι ως μηχανοδηγός, όπως συνέβαινε την 28η Φεβρουαρίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταφέρει σαν συνδικάτο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχουν πλέον εμπειρία να στελεχώνουν στο διοικητικό πλέον πόστο την διοίκηση της εταιρείας. Άρα, κατά την άποψή σας, η αναφορά του κυρίου Μαρκόπουλου σε σχέση με το payroll, τι προσπαθούσε να πει, τι προσπαθούσε να δείξει? Κοιτάξτε να δείτε, άμα ο κύριος Μαρκόπουλος υπονοεί κάποια υπόγεια χρηματική ροή εντός Hellenic Train, θα έπρεπε να βγει επίσημα και να την καταγγείλει. Και όχι με υπεκφυγές και μισόλογα να σπηλώνει το όνομα του κυρίου Γενιδούνια. Το συμπέρασμα που βγάζουμε όλοι εμείς που παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για ακόμη μια φορά είναι ότι η πλειοψηφία εντός της Βουλής φοβάται να καλέσει για την ακρόαση, για την ανάκριση, τον πρώην πρόεδρο των μηχανοδηγών. Διότι και η ίδια, αλλά και ο ίδιος, πόσο μάλλον ο κ. Γενιδούνιας, γνωρίζει την κατάσταση που κρατούσε στον ελληνικό σιδηρόδρομο και φοβούνται τον διασυρμό της κατά τα άλλα εντός εισαγωγικών υπέροχης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία της τετραετία. Έχουν πάει οι συναδελφοί σας, είτε συνδικαλιστές είτε απλοί εργαζόμενοι, έχουν κληθεί από τους αρμόδιους, όχι στη Βουλή, από τις δικαστικές αρχές, από τους φορματογνώμονες που έκαναν ήδη μία έκθεση, να καταθέσουν, να πείτε την άποψή σας?
Όσο είναι γνωστό, η δικαιοσύνη έχει καλέσει από την πρώτη στιγμή και τον κύριο Γενιδούνη αλλά και άλλους συνδικαλιστές, οι οποίοι εκπροσωπούν άλλες ειδικότητες εντός του σιδηροδρόμου. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, δεν γνωρίζω αν έχουν καλεστεί οι συνδικαλιστές για να πούν την άποψή τους. Θεωρώ διότι οι εμπειρογνώμονες το βλέπουν από την επιστημονική πλευρά. Το ρωτώ αυτό διότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει ένα χαρακτήρα δικαστικού ελέγχου, επειδή εμπλέκονται πολιτικοί και δεν μπορεί να την κάνει η δικαιοσύνη αυτόν τον έλεγχο. Αντίστοιχα, η δικαιοσύνη έχει καλέσει αυτούς που η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει καλεί, έτσι. Που επιμένει να μην καλεί δηλαδή. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο το μη κάλεσμα του κυρίου Γενιδούνια, μας, όπως ανέφερα και νωρίτερα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θέλουν οι πολιτικοί άνθρωποι της χώρας αυτής να καλεστεί ο συγκεκριμένος μάρτυρας προκειμένου να πει αυτά τα οποία έλεγε από την πρώτη στιγμή που συνέβη το δυστύχημα. Mm-hmm. Το ότι δεν είναι απλά ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Οι ευθύνες φτάνουν ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, σας είπα και πριν ότι έχει ήδη καλεστεί ο κύριος Γενιδούνιας. Έχει καταθέσει από την πρώτη στιγμή και είναι μάλιστα ένας εκ των βασικών μαρτύρων για την υπόθεση. Mm-hmm. Παρακολουθώντας την διαδικασία στην Εξεταστική Επιτροπή, βλέπουμε από τουλάχιστον πλειοψηφία να προσπαθεί να μας πείσει και από κάποιους εκπροσώπους της εταιρείας. Να μας προσπαθεί να μας πείσει ότι όλο αυτό συνέβη εξαιτίας της αδυναμίας να αντιδράσει όπως έπρεπε του σταθμάρχη και ίσως και κάποιων λάθος χειρισμών του μηχανοδηγού ή της κατάστασης της υγείας του μηχανοδηγού. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά επειδή έχει περάσει πάρα πολύς καιρός, μπορεί να έχει συμβεί τελικά όλο αυτό μόνο από τα λάθη των δύο αυτών ανθρώπων. Εγώ προσωπικά θα βασιστώ στις μαρτυρίες τις οποίες κατέθεσαν κάποιοι εμπειρογνώμονες, αλλά και ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος τους, ο κ. Θερεζάκης. Άμα έχετε παρακολουθήσει την Εξεταστική Επιτροπή, θα δείτε ότι κάποιοι εμπειρογνώμονες στην κατάθεσή τους είπαν με τα βεβαιότητας ότι εάν η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε, θα βοηθούσε ώστε να αποτραπεί το δυστύχημα αυτό. Mm. Δηλαδή, δεν θα άφηνε ο αυτοματισμός της τηλεδιοίκησης το ανθρώπινο χέρι να χάραζε δύο τρένα τα οποία θα έρχονταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Mm. Επειδή κατά την Εξεταστική Επιτροπή ο κύριος Θερεζάκης είπε ότι εάν είχε υποθεί η μαγική λέξη «Είμαι στην τάδε γραμμή και κατεβαίνω», θα το είχε καταλάβει ο σταθμάρχης και δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Έτσι είναι, με μια λέξη δηλαδή που δεν έχει υποθεί μπορεί να θρηνούμε δεκάδες νεκρούς κάθε φορά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν μαγικές λέξεις. Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται και δεν γίνονται. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω πάνω στο κομμάτι της κατάθεσης του κ. Τρεζάκη είναι ότι όντως και ο ίδιος είπε ότι η χρήση της τηλεδιοίκησης θα απέτρεπε την μοιραία σύγκρουση. Χρησιμοποιώντας όμως κάποια ναι μεν και αλλά. Παραδέχτηκε ο κ. Τρεζάκης εν μέσω πλην σαφώς ότι εάν οι μηχανοδηγοί βλέπουν κόκκινα φανάρια, mm-hmm. με τη χρήση της τηλεδιοίκησης θα τα περνούσαν, ας πούμε, ντούκου, χωρίς να τα δίνουν σημασία. Επίσης, παραδέχτηκε μέσω πλην σαφώς ότι εάν οι σταθμάρχες είναι τυπικοί στη δουλειά τους και βρίσκονται μπροστά στην οθόνη που απεικονίζονται οι αμαξοστοιχίες, θα βλέπανε αμαξοστοιχίες οι οποίες είναι σε αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή και δεν θα αναλαμβάνανε μέτρα. Mm-hmm. Τώρα, σας ρωτάω εγώ εσάς, είναι δυνατόν να συνέβαινε αυτό το πράγμα από τους εργαζομένους? Είναι δυνατόν να βλέπουν οι μηχανοδηγοί κόκκινα φανάρια για να μην σταματάνε εφόσον λειτουργεί τηλεδιοίκηση? Είναι δυνατόν οι σταθμάρχες να βλέπουν τρένα σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια τροχιά, στην ίδια γραμμή και να μην τους προειδοποιούν ότι πάνε για σύγκρουση? Εγώ να σας απαντήσω, δεν είναι δυνατόν, αλλά νομίζω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα να μου πείτε αν είναι δυνατόν ή όχι. Αν δηλαδή οι μηχανοδηγοί μπορεί να αγνοήσουν όλα αυτά, γιατί είναι αφηρημένοι, γιατί λειτουργούν μηχανικά, γιατί έχουν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο σταθμάρχη, γιατί συνήθως δεν γίνεται τέτοιο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας, η τηλεδιοίκηση και κατ' επέκταση το σύστημα ETCS,
Οι κινήσεις και οι εργασίες οι οποίες κάνουν είτε ο μηχανοδηγός είτε ο σταθμάρχης βασίζονται πάνω σε αυτό το σύστημα. Τα συστήματα αυτά είναι τα οποία θα αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος. Εφόσον λειτουργούσαν τα συστήματα αυτά, δεν θα γινόταν καμία σύγκρουση, κανένα δυστύχημα. Από τη στιγμή που και επίσημα από τους εμπειρογνώμονες δεν λειτουργούσε από τη Λάρισα και προς το βορρά κάποιο τέτοιο σύστημα, δυστυχώς σήμερα φρενούμε τα 57 αυτά θύματα. Πάμε λίγο και στο σήμερα. Λειτουργούν κανονικά τώρα, η λειτουργία τώρα των τρένων. Πώς γίνεται, έχετε καθόλου εικόνα? Φυσικά. Έχει από το καλοκαίρι και έπειτα, αναχρονικά διαστήματα, έχουν δοθεί σε λειτουργία τα συστήματα της τηλεδιοίκησης. Από την Αθήνα, από το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, το λεγόμενο ΣΚΑ, και μέχρι το Λιανοκλάδι, και από την Λάρισα μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Εξαιρείται από το συγκεκριμένο κομμάτι του άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης το τμήμα Λιανοκλάδι Λάρισας λόγω των καταστροφών που έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία Ντάνιελ το Σεπτέμβριο. Προσλήψεις έχουν γίνει, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μία υποστελέχωση και δεν υπήρχαν κιόλας κατάλληλες οι σωστές βάρδιες, οι απαραίτητες βάρδιες για να λειτουργούν, να γίνεται σωστά λειτουργία των τρένων και οι διαδρομές. Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι, το οποίο δυστυχώς ένα χρόνο μετά ο οργανισμός του ΟΣΕ δεν έχει κάνει απολύτως καμία κίνηση. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόσληψη σε έμψυχο δυναμικό. Δυστυχώς, πριν το δυστύχημα των Τεμπών, είχε βγει μία προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ προκειμένου να γίνουν προσλήψεις, ορισμένες προσλήψεις σε διάφορες ειδικότητες εντός του οργανισμού. Όμως αυτή αγνοείται η τύχη της εδώ και ένα χρόνο. Ωραία. Μάλιστα. Τι να σας πούμε, ελπίζουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να μην ξαναδούμε αυτό που είδαμε πριν από περίπου ένα χρόνο και ελπίζουμε να βγει και ένα αποτέλεσμα, να δούμε τι έφτεξε για να μην το ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ιορδανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχής όλων είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση από την βάση μέχρι και την κορυφή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.